Έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ σήμερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής την κυρία Κλεοπάτρα Γαβριλίδου, πρόεδρο του Συλλόγου, η οποία θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Κυρία Γαβριλίδου, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Καλή σας ημέρα και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το μεγάλο γεγονός που θα έχουμε 1η Οκτωβρίου ημέρα Κυριακή στο Ζάπιο και που γίνεται για ένατη πολύ σωστά χρονιά. Και με το μοναδικό σύνθημα «Τρέξε, γιόρτασε, στήριξε». Γιατί ο αγώνας αυτός ενάντια στον καρκίνο του μαστού μας αφορά όλους. Δεν είναι ένας αγώνας καθαρά αθλητικό γεγονός, είναι ένας συμβολικός αγώνας για να γιορτάσουμε εκεί την ημέρα τη ζωή. Τη ζωή που μας χαρίστηκε σε εμάς τις γυναίκες που βιώσαμε τον καρκίνο του μαστού, αλλά και για τη ζωή που μπορούν να έχουν οι γυναίκες υγιείς, κάνοντας απλά κάθε χρόνο την πρόληψή τους, δηλαδή και αν ακόμη παρουσιαστεί κάτι, να είναι έγκαιρα και να σώσουν τη ζωή τους. Να είναι η έγκαιρη διάγνωση, η προληπτική τους εξέταση, η οποία είναι το παν σε όλες τις ασθένειες, αλλά στον καρκίνο του μαστού βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι και κάτι εύκολο το να μπορέσεις να κάνεις, είναι μια εύκολη εξέταση ουσιαστικά, έτσι, και νομίζω ότι να πρέπει, ακριβώς, είναι κάτι πολύ απλό και είναι καθαρά θέμα να το βάλουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να γίνεται από μια ηλικία και έπειτα συστηματικά. Έτσι, μετά τα 40 είναι καλό να γίνεται μια φορά το χρόνο, μπορούμε να βάλουμε τα γενέθλιά μας σαν ημερομηνία που δεν θα την ξεχάσουμε και να είναι και ένα δώρο για τα γενέθλιά μας, γιατί 5 λεπτά είναι ο χρόνος που χρειάζεται, ακριβώς 5 λεπτά για να κάνει μια γυναίκα την ετήσια μαστογραφία της. Να πούμε εδώ και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από όλους αυτούς τους συμβολισμούς που κρύβει αυτός, που φέρει μαζί του μάλλον αυτός ο αγώνας που θα πραγματοποιηθεί την 1η του Οκτώβρη, τα χρήματα τα οποία μπορείτε να μαζέψετε από αυτόν τον αγώνα βοηθάνε πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στην μαστογραφία να κάνουν την εξέταση. Ναι, και όχι μόνο, θέλω να πω ότι τα χρήματα τα οποία συγκεντρώνονται από αυτόν τον αγώνα γίνονται πάρα πολλά προγράμματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε διαφορετικά να τα προσφέρουμε στις γυναίκες, τα μέλη μας, αλλά και τις υγιείς γυναίκες, αυτές που έρχονται κοντά μας ή που είναι σαν ακροατήριο στις ενημερώσεις που κάνουμε παντού όπου μας καλέσουν. Γιατί είναι εξετάσεις πάρα πολύ ακριβές, τις οποίες τις δίνουμε δωρεάν στις γυναίκες. Είναι εξετάσεις τις οποίες δεν προβλέπονται από τον ΕΟΠΗ, αλλά μπορούμε να τις κάνουμε εμείς μέσω μιας συνεργασίας, γιατί κάνουν πολλές γυναίκες, άρα μπορούμε να το προσφέρουμε. Είναι οι ψυχοθεραπευτικές ομάδες που γίνεται για τις γυναίκες που νοσούν και το έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, όπου έχουμε εκεί αντίστοιχα το άλμα ζωής, είναι εξετάσεις τις οποίες δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι μπορούμε να τις κάνουμε πληρώνοντας ιδιωτικά. Εμείς τις παρέχουμε αυτές μέσα από τα έσοδα του αγώνα. Και αν θέλετε μπορώ να σας πω ενδεικτικά. Βεβαίως, βεβαίως. Που είναι σημαντικές, η μία είναι ο γονιδιακός έλεγχος, ο οποίος γίνεται στις γυναίκες που έχουν νοσήσει για να δούμε αν αυτές οι γυναίκες μπορεί να νοσήσουν στο μέλλον και αν βγει θετική μία γυναίκα. Εμείς αυτή τη γυναίκα τη στηρίζουμε και ψυχολογικά, γιατί το να πάρεις μία τέτοια απάντηση, ξέρετε, δεν είναι και εύκολο να το διαχειριστείς. Αλλά πέρα από αυτό, αν η γυναίκα η οποία θα βρεθεί με θετικούς με θετικά τα 2 γονίδια αυτά που ενέχονται για τον καρκίνο του μαστού, εξετάζονται δωρεάν και οι γυναίκες της οικογένειας, εννοώ οι κόρες της γυναίκας, όπου και εκείνες κοιτάζουμε αν έχουν αυτά τα γονίδια. Όλα αυτά τα οποία προσφέρουμε στα μέλη μας δεν παρέχονται από τον ΕΟΠΗ και είναι μια εξέταση η οποία είναι της τάξεως των 1.000 με 1.500 ευρώ. Τις παρέχουμε δωρεάν. Είναι γυναίκες τις οποίες βρήκαμε με τα γονίδια
και κάποιες από αυτές έχουν σώσει τη ζωή τους κάνοντας ό,τι ο γιατρός τους προτείνει. Τους προτείνει, είναι οι εξετάσεις που κάνουμε, ο κλινικός έλεγχος που κάνουμε σε γυναίκες ηλικίας 20 έως 39 ετών, και γιατί αυτό το περιθώριο το ηλικιακό το σημαντικό, γιατί γυναίκες οι οποίες είναι σε νεαρή ηλικία, ξέρετε, δεν βάζουν ποτέ στο νου τους ότι μπορεί και να αφορά και τη δική τους ηλικία. Γιατί θεωρούν, επειδή είναι πολύ νέες, ότι δεν τους αφορά ο καρκίνος του μαστού. Δυστυχώς ο καρκίνος του μαστού αφορά τις γυναίκες κάποιες φορές, ευτυχώς όχι πολλές, κάποιες φορές και αυτές τις ηλικίες. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνουμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική η ενημέρωση πρώτα απ' όλα, η πρόληψη, το να κάνουμε μια εξέταση κατά κύριο λόγο όλες οι γυναίκες. Εν έτη 2017 στην Ελλάδα δεν έχουμε δικαιολογία. Δυστυχώς είναι, ξέρετε, πάρα πολύ μικρό το ποσοστό των γυναικών που πιάνουν τον καρκίνο τους σε ένα μέγεθος που μόνο η μαστογραφία το πιάνει, άρα που είναι σχεδόν η άσημος πλήρως. Αυτό το ποσοστό στην Ελλάδα είναι 10-15%, ενώ στη Δυτική Ευρώπη, ενώ Γερμανία, Γαλλία κλπ, αυτό το ποσοστό είναι στο 65%. Γιατί έχουν βάλει την πρόληψη και ειδικά τη μαστογραφία μέσα στον ετήσιο προληπτικό έλεγχο της υγείας τους. Και αυτό πρέπει να το νιώσουμε οι Ελληνίδες και να το κάνουμε πια να γίνει κανόνας και όχι εξαίρεση. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό το μήνυμα λοιπόν νομίζω θα είναι πάρα πολύ έντονο την Κυριακή 1η του Οκτώβρη. Οι συμμετοχές όμως είναι ακόμη, δηλαδή κάποιος μας ακούει μπορεί να πάρει μέρος συμμετοχή. Είναι μέχρι τις 25 του μήνα οι εγγραφές, είναι μέχρι τις 23, δηλαδή μέχρι και το Σάββατο στα περίπτερα που έχουμε στην Αθήνα, δηλαδή είναι το Mall, είναι το River West, είναι ο Χόντος στον Πειραιά και ο Χόντος στην Ερμού, είναι το Athens Metro Mall και είναι και το 5 και είναι και το... Λοιπόν, River West, Athens Metro Mall, Χόντος, Έντες στον Πειραιά, στην Ερμού, έχουμε αφήσει κάποιο, όχι. Τα πέντε σας τα είπα, το Mall, το Χόντος στα δύο του καταστήματα, το Athens Metro Mall που είναι στη Βουλιαγμένης, και το River West που είναι στην Κηφισού δίπλα από το IKEA. Αυτά τα περίπτερα λοιπόν θα είναι ανοιχτά για εγγραφές μέχρι και το Σάββατο. Μέχρι και το Σάββατο. Και εδώ στο σύλλογό μας θα εγγράφουμε και τη Δευτέρα μέχρι 25 του μήνα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Γαβριλίδη που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Να είσαστε καλά. Πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε και εσείς.